Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, φίλοι μου, σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση της Τρίτης, 31 Εβδόμου 2018. Καλησπέρα σας, φίλοι μου. Ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε και το απόψινό live. Εντάξει. Ο ύπνος είναι ευεργετικός. Να κοιμάστε. Να μπορεί να καθαρίζει ο νου σας. Λοιπόν, όπως είπαμε, 31 Εβδόμου 2018. Ζωντανή μετάδοση. Θα περιμένουμε μερικούς φίλους ακόμα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Θα μου δώσετε 5 λεπτά και να ξυπνήσω λίγο, γιατί είμαι ακόμα... ακόμα είμαι στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, γεια σας. Ωραία. Μάρθα, μην κοροϊδεύεις τα μαλλιά μου. Λοιπόν, okay. Ναι, ωραία, αφού ακούγομαι καλά, ελπίζω και δυνατά αυτή τη φορά. Θα απαντήσω εδώ στο φίλο μας. Λοιπόν, φίλοι μου, να ξεκινήσουμε και αυτή τη σημερινή μοιρασιά, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να βάζετε κάποιο θέμα για να μιλήσουμε. Θα κάνω εγώ ένα πρόλογο και στη συνέχεια θα απαντήσουμε με τις δικές σας ερωτήσεις και τα θέματα. Περιμένουμε ένα λεπτό ακόμα και μετά να κάνουμε τον πρόλογό μας. Αυτές τις 15 μέρες που περάσαμε υπήρξαν σημαντικές προκλήσεις, θέματα για ανάλυση. Και θα τα πούμε όλα σήμερα. Ωραία. Κάτσε να πω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σταματήσετε να ασχολείστε με το μαλλί μου. Εντάξει. Είναι από τον ύπνο. Και θα πούμε τώρα, φίλοι μου, στο θέμα μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τις πυρκαγιές, έτσι, και όλο το γεγονός αυτό που έγινε αυτόν τον καιρό, έτσι, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή. Ορισμένα γεγονότα συμβαίνουν στη ζωή μας από τη στιγμή που εμείς έχουμε κάποια σύνδεση μαζί τους και έρχονται στη δική μας πραγματικότητα για να μας μιλήσουν, όπως γράφω και στην ανάρτησή μου. Να μας μιλήσουν λέγοντας τι, λέγοντας με έναν ίσως ακραίο τρόπο, γιατί τις περισσότερες φορές κοιμόμαστε και χρειάζεται μία ένταση για να μπορούμε να ξυπνήσουμε, λέγοντάς μας ότι κοιτάξτε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι χρειάζεται να διορθώσουμε. Όπως είπαμε, φίλοι μου, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά πινακίδες, θα λέγαμε, σύμβολα που μας δείχνουν προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται να πάμε. Βλέπετε όλο αυτό το γεγονός κάθε φορά και συγκεκριμένες περιπτώσεις που χάνονται πάρα πολλά άτομα. Συμβαίνει γιατί κλείνουν ορισμένοι κύκλοι και έρχονται συγκεκριμένες ενέργειες πάλι. Και θα δείτε, αν το ψάξετε, και αυτοί που ψάχνουν, ότι σε συγκεκριμένους κύκλους θα δείτε ότι υπάρχουν μερικές απώλειες, θα λέγαμε, έτσι, πολλών ψυχών. Και αυτό μας δείχνει ότι έρχονται
και ξαναέρχονται ορισμένα συμβάντα στη ζωή μας, κυκλικά, για να μας δείξουν το δικό μας κύκλο που κάνουμε και ότι χρειάζεται κάποτε ίσως να βγούμε έξω από αυτό το ρυθμό, να φτιάξουμε έναν άλλο ρυθμό, να καταλάβουμε το ρυθμό. Πάνω απ' όλα είναι η αναγνώριση που χρειάζεται σαν ανθρωπότητα του εαυτού μας για να καταλάβουμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Εδώ θέλω να πω, φίλοι μου, πως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα μόνο ή την καθημερινή διασκέδαση δείχνουν ένα χαρακτηριστικό του λιθαργικού νου, θα λέγαμε. Ο λιθαργικός νους ασχολείται μόνο με αυτά τα πράγματα. Ο μη ενεργοποιημένος εντελώς. Βλέπετε, η κοινωνία τον τελευταίο καιρό έχει πέσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Στην, θα λέγαμε, καθημερινότητα των προβλημάτων και στην καθημερινότητα της διασκέδασης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως που ασχολούμαστε εμείς και άρα και εσείς, για κάθεστε να μ' ακούτε, που δείχνει ότι ενεργοποιούμε το νου μας σιγά σιγά, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο πιο εσωτερικό κομμάτι. Αυτό το κομμάτι που συνδέεται περισσότερο με την πραγματικότητά μας. Όταν εμείς εμαθαίνουμε μέσα μας, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε και νιώθουμε την ένωσή μας, άρα και το ρόλο μας, μέσα στην οικογένεια, μέσα στη σχέση, μέσα στην φύση, μέσα στον πλανήτη Γη και μέσα στον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα, αφού δώσουμε το σεβασμό μας, που έχουμε πει τι σημαίνει σεβασμός. Σεβασμός είναι η αρετή που μπορεί να μας δώσει την πεπτοδιάστατη προσέγγιση για κάθε γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Σεβασμός σημαίνει ότι μπορούμε και βλέπουμε πεπτοδιάστατα, δηλαδή βλέπουμε την ιστορία του άλλου που κρύβεται από πίσω. Όταν σέβομαι κάτι, το σέβομαι γιατί μπορώ και βλέπω από πίσω τον μηχανισμό τον οποίο υπάρχει. Βλέπω την ενέργεια που έχει δαπανηθεί, βλέπω όλο τον πόνο και τη χαρά για να μπορεί κάποια ψυχή, αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι λοιπόν, από μικρός που σεβόμουν τους μεγάλους, ήταν γιατί μπορούσα και γνώριζα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, για να έχει φτάσει 80 χρονών, θα έχει καταναλώσει τόσο πολύ ενέργεια, τόσο πολλές εμπειρίες, θα έχει πάρει τόσα μαθήματα, ο καθένας βέβαια στη δική του αντιληπτική έτσι κατάσταση. Αλλά ο σεβασμός είναι αυτός που μας κάνει να μπορούμε να δούμε μέσα σε ένα μικρό πράγμα, ασήμαντο πολλές φορές για μας ή για το συμφέρον του εγώ μας, το τι κρύβεται από πίσω. Έτσι λοιπόν, σκαλώ να σεβαστούμε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας και ειδικά τον πόνο που έχουμε περάσει όλοι μας. Σημαίνει δηλαδή να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτόν τον πόνο έχουμε συλλάβει όλες αυτές τις σχέσεις, όλες αυτές τις αδικίες ίσως πολλές φορές. Όλα αυτά τα πράγματα που όλοι μας έχουμε καταφέρει τι, να τα ξεχάσουμε. Γι' αυτό σας καλώ πάλι να έρθουμε σε ένα σεβασμό του ίδιου μας, του εαυτού μας. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πίσω ολόκληρη ιστορία από εσαρκώσεις. Έχουμε ολόκληρη ιστορία σαν ψυχές. Έχουμε ολόκληρη ιστορία ακόμα και σε αυτή τη ζωή μας. Να σεβαστούμε ότι περάσει από μικρά παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε τον κάθε ένα άνθρωπο, γιατί πίσω κρύβεται ολόκληρη ιστορία. Όταν μάθουμε και σεβόμαστε, δηλαδή μπορούμε και μπαίνουμε στην μεπτοδιάστατη εκείνη η κατάσταση, να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από το φαινομενικό, τότε ακριβώς έρχονται εκείνες οι πληροφορίες που μας δείχνουν ότι όλοι τι είμαστε. Είμαστε εν δυνάμει τεράστιοι. Είμαστε εν δυνάμει άξιοι. Είμαστε εν δυνάμει ήρωες. Είμαστε εν δυνάμει οτιδήποτε, θα λέγαμε, έχει περάσει καλύτερο, έτσι, μέσα από τη φύση για να φτάσουμε τώρα να υπηρετούμε, θα λέγαμε, την ανθρώπινη κατάσταση. Είναι ένα δώρο, μια αξία, όλο αυτό το επίτευγμα που έχει καταφέρει η συνείδηση να έχει φτάσει σε αυτό ακριβώς το επίπεδο. Το να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε αυτοσυνείδηση. Αν σεβαστούμε την ψυχή μας, θα δείτε πώς αλλάζει πραγματικά μέσα μας η ευθύνη για τον εαυτό μας. Αν σεβαστούμε τον πλησίον μας, θα δείτε πώς έρχεται η ώρα, τι να κάνουμε, να μπορούμε να συγχωράμε τον άλλον. Αν σεβαστούμε τον κόσμο, θα δούμε πόσο απεραντοσύνη έχει και ξαφνικά θα έρθουν νέες πληροφορίες για να μπορούμε να δούμε τη ζωή διαφορετικά.
Αν σεβαστούμε τον πόνο, τον θάνατο, αρκεί να καταλάβουμε τι δυνάμεις κρύβονται πίσω από κάθε τι, που για το δικό μας το μικρό, εγωικό χαρακτήρα καμιά φορά μας φαίνονται ανούσιες και άδικες. Έτσι σας καλώ λοιπόν φίλοι μου να δείξουμε ένα απέραντο σεβασμό σε όλα αυτά τα θύματα στη ζωή μας, όχι μόνο αυτά που γίναν τώρα, αλλά και αυτά που υπήρξαν και υπάρχουν στον καθένα, στη δική του μνήμη, για το δικούς τους λόγους. Να σεβαστείτε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν στη ζωή σας για να σας δώσουν να παίξετε έναν πιο ήσυχο ρόλο. Από το να κάθετε να βλέπετε τον άλλον που ζητιανεύει και να ζητιανεύατε κι εσείς. Από τον άλλον να κάθετε να βλέπετε να χάνετε μες στα ναρκωτικά. Από το να χανώσετε κι εσείς. Από τον άλλον που βλέπετε να αργοπεθαίνει γιατί μπορεί να έχει καρκίνο. Να το βιώνατε κι εσείς. Από αυτούς τους ρόλους τους οποίοι οι άλλες ψυχές έχουν επιλέξει ασυνείδητα, ή κατά βούληση ή χωρίς να ξέρουν. Πράγματα τα οποία μπορείτε να τα αποφύγετε αφού τα βλέπετε. Αλλά για να μάθετε να τα δείτε πρέπει να σεβαστείτε και να εμφανιστεί η διαδικασία, το λάθος, η επιλογή, η συνέπεια και όλα αυτά τα πράγματα δείτε πόσο πραγματικά μας βοηθάει η φύση για να μην χρειάζεται όλοι μας να πάρουμε μια συγκεκριμένη εμπειρία. Έτσι λοιπόν μέσα από τον πόνο του καθένα γλιτώνω πάρα πολλά πράγματα. Όμως ναι, χρειάζεται να τον πάρω μέσα μου. Όμως ναι, χρειάζεται να αναπτύξω εκείνο το σεβασμό τον οποίο να μπορώ μέσα στη δική μου τη συνείδηση ξαφνικά τι να δω, να δω όλη τη διαδικασία μέσα μου. Για να το κάνω αυτό όμως πρέπει να μάθω, να μην φοβάμαι να το πάρω, γιατί θα το κάνω κατ' επιλογή και για μάθημα. Όχι απλά το παίρνω για να μένει. Για να μπορούμε να αναπτύξουμε λοιπόν αυτούς τους εθέρες, αυτές τις ευφυΐες που υπάρχουν ήδη μέσα μας, απλά δεν τους ξέρουμε, και αυτοί οι εθέρες θα λέγαμε είναι μερικές ευφυΐες, οι οποίες υπάρχουν πρώτα στο αναπαραγωγικό εθέρα, που σημαίνει ότι ξεκινάει κάτι να μπορεί, τι να κάνει, να πολλαπλασιάζεται στη φύση. Τα κύτταρά μας, τα μόρια. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν και μας φτιάχνουν σιγά σιγά έτσι όλο αυτό το μηχανισμό που λέμε σώμα. Όλη αυτή η ευφυΐα που συνεχόμενα μας δίνει ξανά και ξανά και ξανά έτσι μέσα από μητώσεις, διαιρέσεις και άλλα πράγματα ένα πολλαπλασιασμό του εαυτού μας στον χρόνο. Μια άλλη εθερική κατάσταση που έχουμε μέσα μας πάλι υποσυνείδητη είναι η ευφυΐα, αυτή η εθερική κατάσταση του ζωτικού σώματος, που μας δίνει τη ζωή, αυτό που λέμε ζωή, αυτό που εξηγούμε σε οργανική και ανόργανη ύλη, αυτή η ζωή που μπορούμε να νιώθουμε, αυτό το πράνα. Αυτοί οι δύο εθέρες ασχολούνται με τη φυσική πραγματικότητα, αλλά έχουμε άλλους δύο εθέρες που σας έχω ξαναπεί, που ασχολούνται με τα εσωτερικά μας πεδία. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να μπούμε μέσα σε αυτές τις ευφυΐες που όλοι σας έχετε. Γιατί η πρώτη, θα λέγαμε ευφυΐα, ο εθέρας ο φωτεινός, είναι αυτός που ασχολείται, θα λέγαμε, με τον αδένα πινεάλ. Και είναι αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε, να φτιάχνουμε εικονικές πραγματικότητες. Είναι αυτός που διαδικάζει το φως σε τέτοια πράγματα, ώστε εμείς να μπορούμε να παίζουμε όλο αυτό το μάτριξ που παίζουμε γύρω-γύρω. Να μπορούμε να βλέπουμε τις πραγματικότητες. Μπαίνοντας σε αυτό τον εθέρα, μπορούμε και συλλαμβάνουμε ιδέες, εικόνες, πράγματα. Μπορούμε και είμαστε δημιουργοί, φτιάχνουμε τις πραγματικότητες που ζούμε μέσα. Όλο αυτό το μάτριξ που όλοι μας είμαστε συνδημιουργοί. Και αυτός ο εθέρας, ο τελευταίος θα λέγαμε, ο τέταρτος, ο πιο εσωτερικός, δεν είναι τίποτα άλλο φίλοι μου παρά ο αντανακλαστικός εθέρας. Είναι αυτό που σας καλώ όλους που θέλετε να μπείτε στην καρδιά σας, ο αγνός εθέρας, ο αντανακλαστικός εθέρας, που είμαστε σαν καθρέφτες. Είναι αυτός ο εθέρας, αυτή η ευφυΐα που μπορεί να παίρνει μέσα του τα πάντα, χωρίς κανένα φόβο. Απλά ό,τι εστιάζουμε να γινόμαστε. Όπου εστιάζουμε να γινόμαστε. Είναι αυτός ο εθέρας που μόλις καταφέρετε αυτή την ευφυΐα να την λειτουργήσετε μέσα σας, οτιδήποτε θα βλέπετε θα είναι παραπάνω από ενσυναίσθηση. Θα είναι σαν μια ομοιοκραταστική γνώση, γιατί αυτός ο εθέρας ασχολείται με τον ήχο. Και ο ήχος, η δόνηση, περνάει και πιο βαθιά από το φως, από ό,τι περνάει το φως. Το ξέρετε και από τη φυσική, άλλωστε.
Άρα μόλις αναπτύξουμε αυτό το εθερικό κορμί μέσα μας που υπήρχε από τους πρωτόπλαστους, τα λέγαμε ανθρώπους, που ήταν ακόμα στην πρώτη εθερική κατάσταση. Φανταστείτε ότι την ώρα που δημιουργόταν η ζωή και ο άνθρωπος ήταν σε ένα εθερικό περίβλημα, τι ήτανε? Σαν ένας καθρέφτης. Οτιδήποτε κοίταγε γινόταν. Δεν υπήρχε μία μορφή γι' αυτό. Οτιδήποτε κοίταγε γινόταν ο ίδιος. Κοίταγε το φυτό, γινόταν φυτό. Κοίταγε το σύννεφο, γινόταν σύννεφο. Ήτανε πέρα από τα τέσσερα στοιχεία, πιο εσωτερικά ακόμα. Δεν μπορούσε καν τα τέσσερα στοιχεία να τον πειράξουν. Αυτή ήταν η πρώτη κατάσταση που είχε ο άνθρωπος. Όμως παραμένει μέσα μας. Και υπάρχει μέσα μας. Σαν ένα πεδίο εσωτερικό αυτή η πρώτη μας κατάσταση. Και εκεί καλούμαστε να δούμε, που λέμε σαν ψυχές, πώς αντανακλάμε τις αλήθειες, την ομοτέλεια. Αυτό είναι το πιο αγνότερο πράγμα που πρέπει λοιπόν να πετύχουμε μέσα μας. Να μπούμε και να μπορούμε να συλλαμβάνουμε κοιτώντας, εστιάζοντας. Να παίρνουμε ακριβώς μέσα μας, να γινόμαστε αυτό. Βέβαια στον κόσμο της μορφής αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε πάγιο. Είμαστε κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί αυτό να γίνει, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το κορμί μας. Έχουμε μια δομή, μια σύσταση. Δεν έχει αυτή την ελαστικότητα. Όμως μέσα μας, σε αυτόν τον εσωτερικό εθέρα, σε αυτήν την εσωτερική ευφυΐα, μπορούμε να πάρουμε ό,τι μορφή θέλουμε. Και αυτόματα βιώνουμε ανάλογες εμπειρίες. Γι' αυτό διαδικάστε μέσα σας αυτούς τους τέσσερις εθέρες και δείτε από τον ήχο, κατεβαίνουμε στο φως και μετά μπαίνουμε στα ηλεκτρομαγνητικά, θα λέγαμε παιδεία. Αυτό που λέμε όταν ανεβάζουμε το κουνταλίνι με τα τσάκρα μέχρι να φτάσει στο πέμπτο, στο έκτο, στο έβδομο. Έτσι. Προχωρώντας, τώρα που μου είναι στο μυαλό, θέλω να μιλήσω λίγο για την τελειότητα. Τέλειο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που έχει έρθει σε τέλος. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, εφόσον είμαστε στο χώρο χρόνο ακόμα, δεν είμαστε τέλειοι εδώ. Και πρέπει να ξεχωρίσετε το τέλειο σώμα σας, αυτό που έχει φτάσει στο τέλος, το πεμπτοδιάστατο, θα λέγαμε, δηλαδή παρελθόν, μέλλον και παρόν, από το ατελές σώμα που τώρα διαδικάζει την κατάσταση. Γιατί τέλειο, θα λέγαμε, είναι αυτό που έχει φτάσει στο τέλος. Άρα ατελές είναι αυτό που ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Και εμείς επειδή δούμε στον χρόνο τώρα, δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές και να νομίζουμε ότι όλοι είμαστε τέλεια όντα. Τέλεια όντα είμαστε στο άχρονο. Εδώ που είμαστε στον χρόνο έχουμε ακόμα ατέλειες. Άλλως δεν θα είχαμε εξέλιξη. Θέλω να έρθει μέσα μας μια ταπεινότητα για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ακόμα, εφόσον υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει για μας εργασία να κάνουμε. Υπάρχει μας κατεύθυνση να κάνουμε, έτσι. Και δεν θέλω να μπαίνει σε αυτά τα εγωικά πράγματα συνέχεια ότι όλοι είμαστε τέλειοι, όλοι είμαστε τέλειοι. Όχι, φίλοι μου. Εδώ ακόμα δεν ζούμε το τέλειο. Εδώ ζούμε τον άνθρωπο. Όμως, μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος είναι κάτι λίγο. Πολλές φορές λένε άνθρωπος δεν είμαι. Και τι εννοούμε? Εννοούμε το ζωικό εαυτό μας. Επειδή κάνουμε λάθη, επειδή κοιμόμαστε, επειδή σφάλουμε, επειδή βγαίνουν τα ζωικά μας ένστικτα, και είναι μεγάλη αδικία. Γιατί έτσι πρέπει να λέμε κανονικά, μα ζώο δεν είμαι? Εκείνη την ώρα ναι, θα λέγαμε, ναι, είμαστε ζώα, είμαστε ακόμα νοήμοντα ζώα. Δεν έχουμε φτάσει, τι να κάνουμε, να αγιώσουμε τις ανθρώπινες ιδιότητες. Γιατί όταν λέμε άνθρωπος δεν είμαι, εννοούμε κάτι υπερφυσικό. Όμως ξέρετε τις ιδιότητες του ανθρώπου, ξέρετε τις δυνάμεις του ανθρώπου. Πού είναι τα αρχέτυπα του ανθρώπου για να λέμε ολοκληρωμένος άνθρωπος? Πού είναι? Και συνήθως λέμε άνθρωπος δεν είμαι και δεν εννοούμε το ζωικό κομμάτι μας. Όχι, από εδώ και πέρα θα λέμε άνθρωπος δεν είμαι και θα εννοούμε μέσα μας τα υψηλότερα αρχέτυπα. Θα εννοούμε τον ήρωα, τον δημιουργό. Θα εννοούμε τον μικρό Θεό πάνω στη γη. Αυτό το πράγμα θέλω από εδώ και πέρα να λέτε άνθρωπος δεν είμαι και να εστιάσετε στις ανθρώπινες αρετές σας, στις υψηλότερες δονήσεις σας. Δηλαδή, γιατί μόνο από τις υψηλότερες δονήσεις μπορούμε και βιώνουμε, επειδή λόγω ταχύτητας φεύγει η ύλη και γίνεται ενέργεια. Στις υψηλότερες δονήσεις μας φεύγουμε από τον περιορισμό της ύλης. Κάθε φορά λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που τρέχει. Άρα όταν θέλουμε να γίνουμε Θεοί, να βρούμε το Θεό μέσα μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να ανεβάσουμε ταχύτητα, συχνότητα της δονησής μας, της άβρας μας. Όταν εμείς ανεβάζουμε λοιπόν συχνότητα και αρχίζει το φως και πηγαίνει αυτό πρέπει να κάνουμε.
Πώς λοιπόν, γιατί λέμε εγρήγορση? Γιατί τότε εμείς είμαστε στη μεγαλύτερη εμβέλειά μας. Τότε εμείς είμαστε πιο εξαπλωμένοι. Τότε εμείς είμαστε ενέργεια. Τότε μπαίνουμε στην ενέργεια. Τότε φεύγουμε από την ύλη για να μπορούμε τι να κάνουμε. Να συνδεθούμε καλύτερα. Να συλλάβουμε καλύτερα. Γι' αυτό σημαίνει λοιπόν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Θεός είναι η μέγιστη εγρήγορση που υπάρχει. Άρα όλα είναι θέμα ταχύτητας. Πού όμως? Μέσα στο χρόνο που ζούμε. Μέσα σε αυτό το χρόνο που ζούμε. Γι' αυτό στην πραγματικότητα βλέπετε, εμείς από τη δική μας τη συνείδηση δημιουργούμε αυτό που λέμε χρόνο. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, ναι, αλλά από τη δική μας συνείδηση δημιουργούμε αυτό που λέμε χρόνο. Κατά πόσο το δικό μας αυτό συνειδησιακό επίπεδο λειτουργεί? Σε τι συχνότητα λειτουργεί? Όλα αυτά λοιπόν τα ενεργειακά, ίσως τα φυσικά, τα επιστημονικά, έρχονται να μας φέρουν όμως εδώ πέρα, έτσι, καθώς τα αναλύουμε, σαν εκτέλεση στο φυσικό πεδίο και σαν σενάρια στο ψυχολογικό μας θέμα, ορισμένα πράγματα που εδώ φέρονται σαν ασθένειες νοητικές, σαν ορισμένα άλλα πράγματα, σαν σενάρια που παίζουμε, συναισθηματικές καταστάσεις, και όλα αυτά τα πράγματα έτσι που εμείς βιώνουμε και λέμε καθημερινότητα. Αυτό που λέμε καθημερινότητα στους ρυθμούς και στην εκτέλεση την οποία βιώνουμε ο καθένας μας, είναι αυτά που σας λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σε άλλους χρόνους τους οποίους μπορώ να συλλάβω. Και εσείς αν εκπαιδευτείτε. Έτσι έχουμε λοιπόν ορισμένους ανθρώπους τι να έχουν λόγω της κακής εκτέλεσης, τα λέγαμε, ορισμένων λέγαμε διεργασιών, διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, που στην πραγματικότητα είναι, θα λέγαμε, μια κατάσταση πίεσης από το κοινωνικό περιβάλλον ή το οικογενειακό περιβάλλον. Μια κατάσταση έντασης μεγάλης που έκανε τον εαυτό μας τι να κάνει, να κλειδώσει, να κλείσει. Και όταν κλείνει, θα λέγαμε, ο εγκέφαλος, γιατί όλα εξαρτώνται από το πόσο ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μας, έτσι. Αυτό το μηχάνημα, αν δουλεύουμε πολλά βολτ ή του δίνουμε λίγα βολτ ίσα ίσα να τρώει ένα γαλβάνισμα και να ξυπνάει. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι λόγω της πίεσης από το περιβάλλον τους που είχαν, όπως ξέρετε περισσότεροι στα παιδικά μας χρόνια, τι κάνει? Κλείνει ο εγκέφαλος. Οι αδένες, συγκεκριμένοι αδένες, σταματάνε να βγάζουν συγκεκριμένες ουσίες που για τον εγκέφαλο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε ο εγκέφαλος υπολειτουργεί. Βλέπετε, γι' αυτό εννοούμε ότι όταν εμείς φτιάξουμε αυτή την πίεση που έρχεται από έξω, όταν εμείς φτιάξουμε την σχέση μας με την πραγματικότητα, όταν εμείς μπούμε σε μια διαλογιστική ενδοσκοπική ματιά και σε μια χαλάρωση ακόμα του ίδιου του νου μας, γι' αυτό μας έρχεται εκείνη την ώρα, θα λέγαμε, η απελευθέρωση από αυτή την πίεση, όπως λένε Νιρβάνα, στην πραγματικότητα, που είναι μια άφεση, ένα ουφ, από το να κρατάμε την αναπνοή μας, μια κατάσταση να μπορούμε απλά να αφήσουμε την αναπνοή να φύγει από όλη αυτή την πίεση, την ανταγωνιστική που υπάρχει συνεχόμενα στην κοινωνία. Ποιος θα προλάβει, ποιος θα κάνει καλύτερα, ποιος το ένα, ποιος το άλλο, αναγκαστικά μέσα από αυτή την πίεση της κοινωνίας. Γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει πιεστικά. Γι' αυτό πολλοί νόες, πολλοί εγκέφαλοι δεν αντέχουν σε αυτή την πίεση και ξεσπάνε. Τους βλέπετε καθημερινά μερικούς ανθρώπους. Και έτσι συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά τα ψυχολογικά που έχουμε. Και έρχεται η ώρα τώρα να αλλάξει αυτό το πράγμα, να αλλάξουν οι ενέργειες. Και πού θα φανεί αυτό? Από το καθένας θα ξεκινήσει να κάνει να χαλαρώνει αυτή την πίεση από το περιβάλλον. Να αρχίσει να τη χαλαρώνει. Πώς θα χαλαρώσουμε πίεση από το περιβάλλον? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να φύγουμε από το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Ή να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε το περιβάλλον με μια άλλη προσέγγιση, ώστε αυτή η προσέγγιση να μην έχει διαμάχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να πω? Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι οι προσεγγίσεις δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο σενάριο το οποίο εμείς συνεχόμενα επιθυμούμε. Και τι θέλω να πω με αυτό?
Σε προηγούμενες συναρτήσεις σας είχα πει ότι θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη επιθυμία. Η συγκεκριμένη επιθυμία είναι ένα κόλλημα του εγώ μας, μυαλού εαυτού μας δηλαδή που μας διοικεί, ενός προγράμματος στην πραγματικότητα που έχουμε, που μας κάνει να νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει και δεν έχουμε αυτό που πρέπει κάθε φορά. Πολλοί άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις για να τα όνειρά τους. Άλλοι για λεφτά, άλλοι για κάποιο, ίσως για κάποια σχέση, για ένα τέρι, για μια δουλειά. Έχουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις και είναι τόσο εγκλωβισμένοι σε αυτές τις πεποιθήσεις που έχουν αφήσει ένα μόνο δρόμο για τη δική τους ευτυχία. Όλοι έχουν κάποιο κόλλημα, θα λέγαμε, στο μυαλό που λέει ότι εγώ για να πετύχω αυτό το πράγμα η διαδικασία είναι αυτός ο δρόμος, ο δικός μου δρόμος. Θέλω μόνο έτσι, θέλω από εκεί. Και εκείνη την κατάσταση την αναγνωρίζει το ανώτερο κομμάτι σας, φίλοι μου. Γιατί το ανώτερο κομμάτι σας λειτουργεί τις περισσότερες φορές, θα λέγαμε, σαν πατέρας προς το παιδί. Και βλέπει ότι τις περισσότερες φορές το παιδί μπορεί να είναι κακομαθημένο και να ζητάει συγκεκριμένο πράγμα. Και όλα τα άλλα να τα αρνείται. Να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που να μην θέλει τίποτα άλλο εκτός από αυτό το πράγμα που έχει κολλήσει. Ένα όνειρο. Ένα συγκεκριμένο σενάριο. Λεφτά. Αμάξι. Ταξίδι. Οτιδήποτε έχει κολλήσει το μυαλό που νομίζει ότι μέσα από εκεί θα νιώσει την ευτυχία. Εκείνες τις ώρες, αγαπητοί μου φίλοι, βιάζει, θα λέγαμε, εκβιάζει, θα λέγαμε, το ανώτερο κομμάτι μας. Εκβιάζει το χαμηλό κομμάτι μας, το ανώτερο κομμάτι μας. Σε εισαγωγικά. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει, φίλοι μου, και θα σας κάνει το χατήρι. Για να σας δείξει τις περισσότερες φορές αυτό που ζητήσατε, θα το πάρετε. Γιατί τόσο καιρό σας δίνει αυτό που χρειάζεστε περισσότερο, αλλά δεν το βλέπετε. Γιατί? Γιατί έχετε τις προσκολλήσεις και τις πεποιθήσεις, τις νοητικές, ότι ξέρετε ποιο είναι το καλό για σας. Έστω και από αυτή την άγνοια που έχουμε, έστω και από αυτή τη μικρή γνώση που έχουμε, όλοι νομίζουν ότι ξέρουν τον εαυτό τους. Όλοι νομίζουν ότι τον έχουν γνωρίσει. Αλλά το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Γιατί χρειάζεται πρώτα να τον ακυρώσεις. Άρα, επομένως, σε συγκεκριμένες επιθυμίες που έχουν κολλήσει το μυαλό από πεποιθήσεις της κοινωνίας, έρχεται η ώρα να χάνετε συνεχόμενα τη βοήθεια που σας δίνει το ανώτερο κομμάτι σας. Και επειδή πραγματικά είμαστε τυφλοί εκείνη την ώρα, θα έρθει να μας το δώσει ακριβώς σχεδόν με αυτό που ζητήσαμε. Όμως, εκείνη την ώρα δεν θα έρθει, φίλοι μου, η κατάσταση της ευτυχίας που νομίζατε. Πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν κολλήσει το μυαλό τους και φτάσαν να κάνουν οικογένεια, παιδιά, μια χαρά δουλειά, λεφτά. Και όμως δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν είναι επιτυχημένοι. Δεν είναι αυτό που πραγματικά η ψυχή τους ήθελε. Γιατί? Γιατί ακούσαν το μυαλό τους και όχι την ψυχή τους. Και αυτό σας το λέω όχι για να μην έχετε όνειρα, αλλά για να μπορείτε να ονειρευτείτε από καρδιά. Και να καταλάβετε ότι όταν εμείς ονειρευόμαστε από καρδιά, είναι μόνο αυτό που ζούμε. Τίποτα άλλο. Όταν εμείς ονειρευόμαστε από το μυαλό μόνο, είναι αυτό που δεν θέλουμε να ζούμε, αλλά υπάρχει. Έρχεται η ώρα λοιπόν να κάτσουμε μέσα από τον πόνο που πραγματικά έρχεται, γιατί ερχόμαστε σαν κακομαθημένα παιδιά να διαλέξουμε κάτι που δεν είναι της ώρας μας και δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αλλά το θέλαμε να το βιώσουμε. Γι' αυτό όσο εμείς εξελιζόμαστε, φίλοι μου, οι επιθυμίες, θα λέγαμε, με την έννοια να προβάλλουμε συγκεκριμένα σενάρια για να έχουμε συγκεκριμένες καταστάσεις μέσα μας, είναι ρευστές. Γιατί ξέρουμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία από το επίπεδο που είμαστε, όλοι μας. Μας δίνεται η βοήθεια να πάμε στο επόμενο. Κάθε φορά που εμείς λέμε ότι μας λείπει κάτι και νιώθουμε αυτή την έλλειψη μέσα μας, είναι γιατί δεν έχουμε ανοίξει την εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, με αυτό που εμείς θέλουμε. Τώρα μπορείτε να συλλάβετε γιατί όλοι οι άνθρωποι που ζουν στα όνειρά τους, να έχουν λεφτά, να μην δουλεύουν,
να είναι σε νησιά, να κάνουν διακοπές, να είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Από αυτό που τους συμβαίνει στην καθημερινότητα, δημιουργούν δύο παράλληλες πραγματικότητες. Η μία που έχει συχνότητα υψηλή, η φαντασία τους, τα όνειρά τους, που ζουν μέσα εκεί συνέχεια και αυτό που θέλουν τους φέρνει μέγιστη χαρά. Πολύ ωραία. Γιατί εκεί τώρα νομίζουν ότι αυτή είναι η καλύτερη για αυτούς κατάσταση. Το μυαλό τους τους δίνει. Και μόλις δείξουν τα μάτια στην καθημερινότητα, ξαφνικά επιβραδύνεται. Κατεβαίνει η συχνότητα. Πατάει φρένο ξαφνικά. Και λέει, πω, κοίτα όμως πώς ζω τώρα. Αυτά τα δύο, φίλοι μου, αυτές οι δύο ταχύτητες, δημιουργούν μια τριβή μέσα σας. Και δημιουργούν ασθένειες. Και δημιουργούν καταθλίψεις. Και δημιουργούν οτιδήποτε άσχημο λόγω της τριβής υπάρχει της θερμότητας για να κάψει, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα μέσω της τριβής αυτές τις δύο συχνότητες. Να αρπάξει φωτιά δηλαδή μέσα σας κάτι, να σας ενεργοποιήσει, να αλλάξετε αυτό, να σας αλλοιώσει, να σας λιώσει για να γεννηθεί κάτι άλλο μέσα από τις τάχτες σας. Ένα άλλο καλούπι που να μην έχει δύο πραγματικότητες διαφορετικές μέσα σας. Και να μπορείτε να νιώθετε τι, ότι ζείτε τα όνειρά σας. Εκεί έρχεται η μέγιστη φιλικότητα με την πραγματικότητα. Και είναι τόσο απλή, γιατί δεν στηρίζεται στα μελλοντικά σενάρια. Γιατί δεν στηρίζεται σε σενάρια του μυαλού σας. Γιατί δεν στηρίζεται σε μια άλλη πραγματικότητα εκτός από αυτή την πραγματικότητα που ζείτε στο εδώ και τώρα. Για να έρθει αυτή η φιλικότητα, λοιπόν, φίλοι μου, χρειάζεται μια εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη στο θεϊκό κομμάτι μέσα σας. Μια εμπιστοσύνη ότι όλα στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δική σας δημιουργία. Και, αν το προεκτείνουμε, η δική μας συνδημιουργία. Έτσι έρχεται μια φιλικότητα, λοιπόν, με το περιβάλλον. Έτσι σταματάμε να είμαστε σε μια κατάσταση έλλειψης. Έτσι βιώνουμε τώρα αυτή την πραγματικότητα που εμείς θα θέλαμε να έρθει. Είναι αυτό που σας έγραψα την άλλη φορά. Πρώτα γινόμαστε εμείς η πραγματικότητα που θέλει να έρθει. Αυτό είναι το πραγματικό, ερχόμαστε στο εδώ και τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα έρθουν τα πράγματα. Η γη γυρίζει, τα πάντα ρί. Μη φοβάστε ότι αν εσείς δεν το επιθυμήσετε, είναι δυνατόν να μην έρθει. Ήδη με το που ζείτε επιθυμείτε, γιατί είστε επί του θυμικού σας, της δόνησής σας. Οτιδήποτε δονούμαστε, εκπέμπουμε και ό,τι εκπέμπουμε, λαμβάνουμε. Τι εννοούμε λαμβάνουμε, το βιώνουμε. Ίδιο συνέστημα εκπέμπουμε, ίδιο συνέστημα βιώνουμε. Δεν εννοούμε σαν σενάρια. Βγείτε έξω από τα σενάρια, δείτε με ενέργειες. Και θα δείτε ότι με την κατάσταση, τη ματιά την οποία κοιτάτε, έχετε το ανάλογο τι, ερέθισμα μέσα σας. Άρα είναι σαν να λαμβάνετε, ενώ κοιτάτε, είναι σαν να λαμβάνετε. Ενώ προβάλλετε, είναι σαν να λαμβάνετε. Επομένως, φτιάξτε τον τρόπο που βλέπετε την πραγματικότητα. Φτιάξτε τον τρόπο που βλέπετε την άσχημη κατά σας πραγματικότητα. Την άσχημη, αυτή που κατακρίνετε. Αυτή που λέτε είναι κακό. Γιατί το επειδή εσείς πονέσατε, δεν είναι κακό. Το επειδή εσείς πονέσατε, επειδή κάτι πέσε πάνω, σκόπηκε το χέρι, ποιος είπε ότι είναι κακό. Εσείς το βλέπετε γιατί ταυτίζετε εκείνη την ώρα με τον πόνο. Το ότι εσείς μπορείτε να πεθάνετε ή εγώ να πεθάνω, ποιος είπε ότι είναι κακό. Αλλά επειδή εγώ ταυτίζομαι μόνο με τη ζωή αυτή που κάνω τώρα, λέω είναι κακό. Το επειδή κάποιος μπορεί εσάς να σας πονέσει, γιατί να είναι κακό. Γιατί μόνο ταυτίζει με ένα συγκεκριμένο εγώ, ένα συγκεκριμένο πράγμα, γιατί βιώνετε τον πόνο ατομικά. Αν όμως καταλάβετε ότι ο πόνος δεν είναι δικό σας, τα συναισθήματα δεν είναι δικά σας, απλά τα βιώνετε, τότε θα δείτε μια άλλη μάτια και θα πείτε, okay, το ότι επειδή μου συμβαίνει αυτό εμένα και δεν συμφωνεί ίσως, έτσι, με το σώμα μου, γιατί μπορεί να πονάει, με το συναισθηματικό μου σώμα, γιατί μπορεί να πονάει, με το νοητικό μου σώμα, γιατί μπορεί να μην συμφωνεί, δεν πάει να πει όμως ότι είναι κακό και ότι θα έπρεπε να συμβεί. Απλά ατομικά ίσως εσάς να μην σας κάνει. Γιατί δεν θέλετε τον πόνο. Και γιατί δεν θέλετε τον πόνο, γιατί τον απαξιώνετε. Γιατί ο πόνος δεν έρχεται σαν κάτι κακό που έχει φτιαχτεί. Ο πόνος έρχεται σαν συνέπεια των αντιστάσεων που ζούμε μέσα. Αν λοιπόν
ακόμα και με τον πόνο, ακόμα και με το θάνατο, ξεκινήσετε να το προσεγγίσετε με μια άλλη ματιά, θα δείτε ότι τίποτα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χωρίς λόγο. Ο μόνος που δεν θέλει αυτό να το παραδεχτεί είναι αυτός που δεν θέλει ποτέ να συμφιλειωθεί πραγματικά με τον εαυτό του. Άρα λοιπόν έρχεται η ώρα να είμαστε ειλικρινείς και να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε υπάρχει, ασχέτως αν εμείς αλλάζουμε δόνηση ώστε να φύγει από την πραγματικότητά μας, έτσι, αφού δεν χρειάζεται. Αλλά οτιδήποτε υπάρχει είναι άξιο της μοίρας μας, θα λέμε. Γι' αυτό σας είπα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα γεγονότα στον κόσμο μας, που συμβαίνουν στην Ελλάδα, είτε λέγεται καιρικά φαινόμενα, είτε πολιτικά φαινόμενα, είτε όλα τα φαινόμενα που βλέπετε, είναι γιατί ακριβώς αντανακλάνε μια πτυχή μέσα μας και θέλουν να μας δείξουν κάτι. Και ειδικά αυτό το καιρό που έχουμε και τις εκλήψεις, θα λέγαμε, που στην πραγματικότητα σημαίνει διακοπή συγκεκριμένων ροών φωτός. Εκείνη την ώρα το σκοτάδι συμβολίζει το υποσυνείδητο. Και μέσα στο υποσυνείδητό μας θα δείτε πώς θα βγαίνουν πράγματα, τόσο καιρό τα είχαμε θάψει, πώς θα βγαίνουν πράγματα, γιατί μέσα στο σκοτάδι μας γίνεται όλη η δουλειά. Γιατί μέσα στο σκοτάδι μας θα ψάξουμε να βρούμε. Γιατί μέσα στο σκοτάδι μας θα νιώσουμε τους φόβους μας. Γιατί μέσα στο σκοτάδι μας θα νιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα που τι εμφανίζονται στο σκοτάδι μας. Θέλω να καταλάβετε την έννοια εμφανίζονται στο σκοτάδι μας. Έτσι. Λοιπόν, επειδή θέλω να σας απαντώ και στις ερωτήσεις σας, δεν θα συνεχίσω άλλο, γιατί έχω θέματα να μιλήσω. Έτσι. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να απαντάω τις δικές σας ερωτήσεις, έτσι να νιώθουμε λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλο και συνεργαστικά. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, λέει η Θεοδώρα με η Ντάνη, γράψτε λοιπόν ερωτήσεις, αλλιώς θα ξεκινήσω πάλι να μιλάω μόνος μου, σας το λέω. Λέει η Θεοδώρα με η Ντάνη, λέει πώς ορίζεται ο ανώτερος εαυτός μας. Πώς θα το ορίσουμε, θα πάρουμε έναν ορισμό, να πούμε το όλο το κομμάτι εκείνο που ανήκει στα εσωτερικά πεδία, τα κβαντικά πεδία και γενικά στην κατάσταση που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι ο ανώτερος εαυτός μας. Είναι φυσικό λοιπόν αυτός ο ανώτερος εαυτός να δουλεύει σε επίπεδα μη αντιλήψιμα από τη συνειδητότητα που έχουμε εμείς. Κάθε φορά που λέμε ενωνόμαστε με τον ανώτερο εαυτό μας, είναι γιατί ανεβάζουμε τη φυσική μας αντιληπτικότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να συλλάβει καλύτερα, λόγω ευαισθησίας, τα εσωτερικά μας κομμάτια, τις εσωτερικές μας ενέργειες. Έτσι. Όσο εμείς μεγαλώνουμε, θα λέγαμε, μέσα μας και αναπτυσσόμαστε, τόσο μικραίνει ο ανώτερος εαυτός μας. Όσο εμείς είμαστε σε πιο λιθαρχική κατάσταση και μικραίνει η συνειδητότητα που έχουμε, η συνείδησή μας δηλαδή, η αυτοσυνείδησή μας, τόσο μεγαλώνει ο ανώτερος εαυτός μας. Το θέμα είναι ότι όταν μικραίνει η συνείδησή μας, δεν μπορεί να συνεργαστεί, να καταλάβει, να ενώσει και να επικοινωνήσει με τον ανώτερο εαυτό μας. Έτσι. Σιγά σιγά, όταν εμείς περάσουμε την τρίτη διάσταση και γίνουμε όντα τέταρτης διάστασης, σιγά σιγά λοιπόν εκεί πέρα, μόλις τελειώσει και η τέταρτη διάσταση θα λέγαμε, τότε αρχίζουμε και γινόμαστε τελείως ενεργειακά, θα λέγαμε, όντα. Έτσι, τελείως ενέργεια, τελείως φως. Εκείνη την ώρα είμαστε σχεδόν ένα με το ανώτερο κομμάτι μας. Δεν υπάρχει διαχωρισμός που υπάρχει εδώ στην τρίτη διάσταση με το ανώτερο κομμάτι μας. Ο ανώτερος εαυτός μας πολλές φορές χαρακτηρίζεται σαν εκείνο το ψυχικό, θα λέγαμε, επίπεδο που έχουμε, που ανήκει σε νόμους της τέταρτης διάστασης. Η ψυχή μας έχει συγκεκριμένη μάζα, φίλοι μου, έτσι. Έχει κάποια ενέργεια, κάποια μάζα. Αυτή όμως η μάζα ανήκει στους νόμους της τέταρτης διάστασης, έτσι. Εκείνη λοιπόν, στην τέταρτη διάσταση θα λέγαμε, αυτό το κομμάτι, αυτή η μάζα θα λέγαμε, αυτή η ενέργεια όπως την καταλαβαίνετε εσείς, έρχεται λοιπόν μέσα μας και μπαίνει, θα λέγαμε,
σε εκείνο το κομβατικό επίπεδο στο σώμα μας, το οποίο υπάρχει. Και μας γεμίζει, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, έτσι. Αλλά όμως κινείται με νόμους της τέταρτης διάστασης. Είναι σαν να λέγαμε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι, έτσι, αλλά περπατάμε και βγαίνουμε από ορισμένα σύνορα και ενώ είμαστε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουμε, μόλις περάσουμε σε μια άλλη χώρα, υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι που εκεί πέρα δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε. Όταν λοιπόν εκείνο το κομμάτι μας, έτσι που είναι ύλη, αλλά δουλεύει στο ανώτερο εκείνο κομμάτι που λέμε τέταρτη διάσταση, λειτουργεί με νόμους βαντικούς, τέταρτης διάστασης θα πούμε, έτσι. Γι' αυτό για μας ακόμα δεν είναι αντιληπτικό. Όταν πεθαίνουμε και πηγαίνουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι μας, έτσι, διαδικάζουμε εκεί πέρα συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ζωές, όπως διαδικάζουμε εδώ πέρα. Ακριβώς εκεί πέρα, αυτό το ανώτερο κομμάτι μας, αυτή θα λέγαμε η ψυχή μας, που λειτουργεί σε κύκλους και αυτή, σε ψυχικούς κύκλους, έτσι, λειτουργεί και η ψυχή, λοιπόν, διαδικάζει την ζωή, θα λέγαμε, στην τέταρτη διάσταση. Εκεί πάνω στην τέταρτη διάσταση, βέβαια, υπάρχουν και άλλα όντα μόνιμα της τέταρτης διάστασης, που είναι από εκεί που ανεβαίνουν οι ψυχές μας, ξανακατεβαίνουν και σαρκώνονται, έτσι, πιο πάνω. Θα λέγαμε ότι η δική μας η ψυχή με το συγκεκριμένο φορτίο που έχει τώρα, είναι, θα λέγαμε, η πιο βαριά ύλη της τέταρτης διάστασης. Εντάξει, θέλω να καταλάβετε ότι όλα προχωράνε σε οκτάβες και ανεβαίνουν πάνω. Και σιγά σιγά, λοιπόν, αναλόγως την καθαρότητα που έχουμε, την ενέργεια και τη συχνότητα, ανεβαίνουμε στις οκτάβες, έτσι όπως το ψάρι, θα λέγαμε, σιγά σιγά βγαίνει έξω από το νερό. Όπως είναι το ψάρι μες στο νερό και βγαίνει έξω από το νερό. Βλέπετε, τι θέλω να σου πω. Έτσι λειτουργούν οι διαστάσεις μεταξύ τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλες οι διαστάσεις που υπάρχουν από την τρίτη διάσταση και πάνω, θα λέγαμε, που υπάρχει ένα κομμάτι πάντα του εαυτού μας από την πηγή, αυτά όλα είναι ο ανώτερος εαυτός μας. Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά τα κομμάτια και να γίνουμε ένα κανάλι ενέργειας. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε σε μια άλλη ερώτηση, φίλοι μου, γιατί με τον ανώτερο εαυτό, ας μάθουμε το κατώτερο εαυτό και μετά σιγά σιγά θα δείτε ότι θα νιώθετε τον ανώτερο εαυτό σας. Αλλά μάθετε τουλάχιστον τον κατώτερο. Ας ξεκινήσουμε εκεί πέρα, γιατί το έχουμε ρίξει όλοι πολύ στο πνεύμα και δεν έχουμε μάθει την ύλη ακόμα. Λοιπόν, ξεκινήστε να είμαστε λίγο συνειδητοί στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε λίγο τις ενέργειες αυτές, τι είμαστε, πού πάμε, τι κάνουμε. Κοιτάξτε, γιατί δεν θέλει πολύ πνευματικότητα. Αν συλλάβετε λίγο τι κάνετε καθημερινά κάθε φορά, θα εκπλαγείτε από τη σοφία που θα σας έρθει. Τα ξέρετε ήδη τι πρέπει να κάνετε στην καθημερινότητα. Αφήστε τα πολλά πολλά τα πνευματικά. 2-3 πραγματάκια καθημερινά ο καθένας να κοιτάξει το τι κάνει, τι ενέργειες κάνει και πού το πηγαίνουν και τι συνέπειες έχουν οι ενέργειες, φτάνει. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ενδοσκόπηση διαλογιστική, αναδρομική. Καταλάβατε, ώστε να μπορούμε να συλλαμβάνουμε σαν παρατηρητή στον εαυτό μας. Φτιάξτε αυτά που μπορείτε τώρα εδώ, που σας δίνετε η δυνατότητα και η δύναμη, και θα δείτε τα άλλα τα πνευματικά θα έρθουν από μόνα τους. Εντάξει, είναι απλά πράγματα, φίλοι μου. Λοιπόν, για να γιωθούμε εννοώ λίγο, έτσι, με τη γνώση, να την κάνουμε καθημερινότητα, να την κάνουμε πρακτική, να την κάνουμε πρακτική τη γνώση που έχουμε, έτσι, να την κάνουμε πρακτική. Όπως είπα και για το ψάρι, όταν μια γνώση είναι πρακτική, είναι σαν να νοιάζει το ψάρι τι γίνεται και κυκλοφορούν τα όντα έξω στην ατμόσφαιρα και τα πουλιά. Είναι πρακτικό για ένα ψάρι να ξέρει για τα πουλιά το τι κάνουν και πώς πετάνε. Ας μάθει πρώτα να κολυμπάει λοιπόν καλά και μετά όταν είναι να βγει και να εξελιχθεί, μετά θα μπορεί να δει τον εαυτό του και σαν πουλί και να νιώσει πώς πετάνε τα πουλιά. Τις περισσότερες φορές έχουμε πει ότι οι άνθρωποι είναι σαν τα ψάρια που θέλουν να βγουν στην επιφάνεια και να θέλουν να πετάξουν. Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν να μάθουν να κολυμπάνε εκεί πέρα καλά. Έχετε όλη τη δύναμη να μάθετε να κολυμπήσετε σε αυτή την κοινωνία που είσαστε. Έχετε όλη τη δύναμη να μάθετε να κολυμπήσετε σε αυτή την κοινωνία που είσαστε. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ο ανώτερος εαυτός σας, η ψυχή σας, οι προσυπονημένες καταστάσεις, ο ομοιοκραδασμός, όπως θέλετε πάρτε το, να σας φέρει σε γεγονότα που δεν μπορείτε να χειραγωγήσετε. Το μόνο που το νιώθει αυτό, το μόνο που το νιώθει αυτό, είναι το εγώ σας, η προσωπικότητα,
η λαθασμένη εντύπωση, η προσέγγιση που έχετε για τα γεγονότα της ζωής. Μόνο αυτό σας γεννά αυτά τα πράγματα. Ότι για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να χειραγωγήσετε, δεν είστε φτιαγμένοι για αυτόν τον κόσμο, δεν έχετε αυτά που χρειάζεται, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, όλη αυτή την άρνηση. Εντάξει. Λοιπόν, λέει Ελπίδα, σταμάτη πες μας λίγα πράγματα για τις εξαρτήσεις από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Με ποιον τρόπο κυριεύεται η ψυχή του ανθρώπου που είναι εθισμένος και κατά πόσο μετά την απεξάρτηση μπορεί να αναπτυχθεί η συνείδησή του. Θέμα τώρα αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αλκοόλ, οι ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχουν πράγματα στη φύση που είναι οδηγοί. Έτσι. Οδηγοί τι σημαίνει? Δηλαδή μπορεί να μας δώσουν συγκεκριμένες δονήσεις για να μπορούμε να συλλάβουμε πράγματα εσωτερικών πεδίων μέσα μας. Παρ' όλα αυτά η κακή χρήση οδηγεί σε ανεξέλεκτα ανοίγματα, θα λέγαμε, της άβρας μας. Πολλοί άνθρωποι που έχουν αυτό το εθισμό να έχουν το αλκοόλ ή άλλα ναρκωτικά έχουν, θα λέγαμε, βιαίως ανοίξει ορισμένα θερικά πεδία μέσα τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ανοίγουμε κάτι σχορούν πληροφορίες από εκείνα τα πεδία. Όταν εσείς λοιπόν έχετε ξεκινήσει να χάνετε τον εαυτό σας, το συνειδητό εαυτό σας, το συνειδητό, τη συνειδητότητά σας και πίνετε ναρκωτικές ουσίες για να μπείτε στα δικά σας υποσυνείδητα, παραδείγματος χάρη όπως το όπιο, έτσι, ή η κάναβης που μας βάζει σε διάφορα αρχέτυπα και το άλλο μας βάζει στα 7 επίπεδα, τα κρυσταλλικά μέσα μας, το όπιο, σε πολύ βαθιά, θα λέγαμε, υποσυνείδητες, έτσι, μέρη του υποσυνειδίτου μας. Θέλω να καταλάβετε ότι σε αυτά τα βάθη κρύβονται ορισμένες πληροφορίες του καθένα μας, έτσι, που ακόμα δεν ξέρει πώς να τις χειριστεί. Γι' αυτό και η φύση μας έχει κόψει αυτά τα βάθη για να μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη, φίλοι μου. Δώστε πραγματικά προσοχή σε αυτό που σας λέω. Το ότι επειδή μπορεί να έχουμε ένα συγκεκριμένο λίθαργο, πολλές φορές είναι βοήθεια για ορισμένους ανθρώπους. Άρα από ορισμένα πράγματα του υποσυνειδίτου ακόμα δεν έχουμε πρόσβαση, γιατί έτσι πρέπει για να έχουμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Όταν εμείς κάνουμε πρακτική με αυτά τα φάρμακα, στην πραγματικότητα θα λέγαμε, αντί να τα λέμε ναρκωτικά, μπορούν να μας βάζουν λοιπόν σαν οδηγοί σε ορισμένες δονήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, άνθρωποι που έχουν καταχραστεί αυτού του είδους τα φάρμακα στη ζωή τους έχουν ανοίξει απότομα και βιαίως και χωρίς να είναι έτοιμοι μερικά, θα λέγαμε, κανάλια. Μέσα από αυτά τα κανάλια, συγκεκριμένες συνειδήσεις έχουν έρθει και συγκεκριμένα πληροφορίες, θα λέγαμε, αρχίζουν και έρχονται σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι γίνεται τώρα? Πολλές φορές οι άνθρωποι, επειδή ενεργοποιούνται από το εξωτερικό τους περιβάλλον, ανοίγουν ξανά αυτά τα κανάλια. Είτε έχουν κόψει τα ναρκωτικά, είτε όχι. Για πολύ μεγάλο διάστημα αυτά τα κανάλια είναι ανοιχτά. Βλέπετε λοιπόν πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει ναρκωτικά στη ζωή τους, αν δεν ξέρουν να ισορροπήσουν και να έχουν την απαιτούμενη γνώση, ακόμα και να κόψουν τα ναρκωτικά, ορισμένα κανάλια από αυτά τα υποσυνείδητα μέρη του εαυτού τους θα είναι ζωντανά και θα ενεργοποιούνται αναστιγμές. Στη θρησκεία, πολλές φορές στις θρησκείες, αυτά τα λέγανε σαν δαιμόνια και λέγανε ότι οι άνθρωποι κολλάγανε διάφορα δαιμόνια πάνω τους που ενεργοποιούμε που με μερικά συμβάντα στη ζωή τους ενεργοποιούνταν συγκεκριμένα δαιμόνια. Και τους βλέπετε πως πολλές φορές, ακόμα και αν έχουν κόψει τα ναρκωτικά, έχουν μείνει μέσα τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενεργοποιήσεις που κάνουν σαν κατηλημμένοι, ενεργοποιήσεις που κάνουν σαν να θέλουν, θα λέγαμε, εξορκισμό, ενεργοποιήσεις που κάνουν σαν να έχουν χάσει τελείως τον εαυτό τους, σαν να κλείνονται στην πραγματικότητα από το περιβάλλον, όπως φαίνεται στους απ' έξω. Γιατί εκείνη την ώρα κάθεται πάνω τους ένα συγκεκριμένο δαιμόνιο που δεν τους αφήνει και τους διοικεί, θα λέγαμε. Άρα, φίλοι μου, προσέχτε, τα ναρκωτικά δεν είναι μόνο όλα τα άλλα επίπεδα εκτός από αυτό που σας είπα. Ναι, η ειδική κάναβης προσφέρει εκείνο, ναι, το όπιο μπορεί να είναι για εκείνο καλό, ναι, για την ιατρική, ναι, για τη φαρμακευτική, ναι. Αλλά προσέχτε ότι δημιουργούν και αντανακλούν και σε εσωτερικά πεδία μέσα μας.
Θα στο λέω γιατί έχω κάνει εγώ χρήση ναρκωτικών, πιτσιρικάς, καθώς ήμουν αλήτης. Όμως, τύχαινε και ήμουνα με το δικό μου το υποσυνείδητο, τύχαινε. Να είχα τη συγκεκριμένη γνώση, έτσι. Να είχα τη συγκεκριμένη γνώση να μπορώ να δουλέψω με αυτά τα ανοίγματα μετά. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι βάζουμε στον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε κάθε φορά το αλκοόλ που βγαίνουμε και πηγαίνουμε σε αυτά τα μαγαζιά, πόσο μας βγάζει έξω από την καρδιά, έξω από τη συγκέντρωση. Γι' αυτό πολλές φορές τι γίνεται, πέφτουν λένε οι αναστολές. Και οι άνθρωποι το λένε για τον λόγο εκείνο, τον οποίο λένε, ok, να μην έχω συγκεκριμένες πεποιθήσεις, έτσι, όπου εμένα δεν με αφήνουν να χαρώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όμως φίλοι μου θα δείτε ότι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με την καρδιά, παραδείγματος χάρη τον έρωτα, σας λέω εγώ ότι τον υποστηρίζουμε. Θα δείτε ένας άνθρωπος ερωτευμένος, αν συνεχώς αρχίζει και βγαίνει έξω και πίνει και πίνει και πίνει, θα χάσει τον έρωτά του. Και δεν είναι μόνο το αλκοόλ, κάθε κατάχρηση και εθισμός σας κάνει να χάνετε τον έρωτά σας. Γιατί φεύγετε έξω από την καρδιά. Είναι σαν να σαμποτάρετε τον ίδιο σας τον έρωτα. Είτε είναι έρωτας προς το φως, είτε είναι έρωτας προς έναν άλλο άνθρωπο, είτε είναι έρωτας προς τη δουλειά σας, είτε είναι συγκεκριμένος έρωτας, δεσμός, μαγνητικός, από την καρδιά σας. Και πώς θα το καταλάβετε αυτό? Δείτε πόσες φορές έχετε ξενυχτήσει, έχετε πιει και δείτε τον εαυτό σας πώς μετά για εκείνους τους ανθρώπους που είστε ερωτευμένοι, πώς εκείνη την ώρα, στα μεθύσια σας πάνω, περισσότερες φορές. Δεν βλέπετε τον άγνο έρωτα. Αλλά παρόλα αυτά αρχίζουν και μιλάνε άλλου είδους ενώσεις και μαγνητισμοί. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Άλλου είδους ενώσεις και μαγνητισμοί που έχετε μέσα σας. Που όμως αυτοί οι ενώσεις και μαγνητισμοί οδηγούν σε πάθη τις περισσότερες φορές. Γιατί δεν είναι από την καρδιά σας. Γιατί έχει φύγει η αγνότητα. Γιατί έχει φύγει το κέντρο. Άρα λοιπόν φίλοι μου, οτιδήποτε θέλουμε να το θεραπεύσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να του δώσουμε έναν άλλον ρυθμό από αυτό που είχε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έχουν πιει, έτσι, τα ναρκωτικά τους και έχουν ανοίξει διάφορες καταστάσεις, κανάλια, πρέπει να πάρουν μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, αγωγή, ψυχολογική πάνω απ' όλα, μια ορισμένη γνώση περί των ναρκωτικών, το τι είναι και πώς δρούνε, έτσι, γιατί αν θέλουμε πραγματικά κάποιον να τον βγάλουμε τελείως από αυτό, πρέπει να βάλουμε συνείδηση. Βάζοντας συνείδηση φεύγουν τα δεσμά. Βάζοντας συνείδηση φεύγουν οι εθισμοί. Βάζοντας συνείδηση, βάζοντας το φως, βάζοντας τη γνώση, την εμπειρία, την κατανόηση. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ελπίδα, καταλαβαίνεις ότι η συνείδηση αναπτύσσεται, έτσι, αλλά όταν την έχουμε ανοίξει με τα διάφορα, έτσι, κανάλια και τα ναρκωτικά και τα αλκοόλια, θα πρέπει μετά να ερεμήσουμε μέσα μας όλα σε εισαγωγικά τα δαιμόνια ή τις πληροφορίες ή τους δεσμούς ή τα κανάλια που υπάρχουν ασχέτως αν εμείς μετά κόβουμε, έτσι, το ποτό ή τα ναρκωτικά. Εντάξει. Προχωράμε παρακάτω. Λέει η Μαρία, σταμάτα, μπορούσες να μας εξηγήσεις λίγο αν γίνεται μια ψυχή να έχει παράλληλες σαρκώσεις? Ξέρω πως εμείς βιώνουμε το τώρα στο γραμμικό χρόνο. Είναι αναλόγως πώς το βλέπουμε. Αν εμείς βιώνουμε το γραμμικό χρόνο, δημιουργούμε, θα λέγαμε, την εξέλιξη. Αν εμείς όμως, φίλοι μου, μπούμε στην κατάσταση δονήσεως, τότε όλα υπάρχουν τώρα. Όλα υπάρχουν τώρα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε εμείς να έρθουμε σε επικοινωνία με το μέλλον και το παρελθόν. Έτσι. Είναι μια κατάσταση όμως που δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Έτσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι όπως έχουμε μέσα μας εμείς, σαν άνθρωποι, ο προσωπικότητά σου, τα διάφορα εγώ, και μία βγαίνει ο έτσι ο σταμάτης, μία βγαίνει ο άλλος ο σταμάτης, μία βγαίνει ο άλλος ο σταμάτης. Αναλόγως, έτσι, όλο το ουράνιο τόξο που είναι ο καθένας, αναλόγως σε ποιο χρώμα βρίσκεται, ανά τη συχνότητα που έχει εκείνη την ώρα, βιώνει και έναν παράλληλο εαυτό. Έτσι ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ψυχή μας, η υπερψυχή μας, έτσι. Βιώνει, θα λέγαμε, ταυτόχρονα σε εκείνο το ανώτερο πεδίο που είναι, βιώνει ταυτόχρονα όλες αυτές τις κραδασμικές, θα λέγαμε, δονήσεις. Να σας το πω πιο απλά για να το καταλάβετε. Είναι σαν μια τηλεόραση, που μέσα στην τηλεόραση τι κάνει, παίζουν πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα επιλέγουμε ποιο θα ζήσουμε.
από όλα τα κανάλια. Αυτό δεν πάει να πει ότι αλλά δεν τρέχουν ταυτόχρονα, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτή την αλληγορία για να δούμε πώς εμείς συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας ότι τρέχουν τα κανάλια της τηλεόρασης ασχέτως ποιο βλέπουμε εμείς. Η υπερψυχή μας λοιπόν έχει την ικανότητα τι? Να εστιάζει κάθε φορά σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ζωής. Παύλα, έργα που παίζονται στην τηλεόραση. Έτσι. Αυτό κάνουμε και εμείς, σας είπα και την άλλη φορά, με τα εγώ που έχουμε μέσα μας. Τα διάφορα εγώ που έχουμε μέσα μας, φίλοι μου, δεν πάει να πει επειδή τώρα βιώνω το εγώ της ηρεμίας, ότι το εγώ, θα λέγαμε, του θυμού δεν υπάρχει ήδη και δεν λειτουργεί υποσυνείδητα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Μέσα μας όλο το ουράνιο τόξο, όλο το ουράνιο τόξο, δηλαδή όλες οι συχνότητες, τα χρώματα και τα υποχρώματα, βιώνουν την πραγματικότητα την ίδια. Όμως εμείς επιλέγουμε να το δούμε από συγκεκριμένη ματιά με το συνειδητό μας. Όσο ανεβαίνει η συνείδησή μας, όσο ανεβαίνει η ενεργοποίηση του κεφάλου μας, θα έχουμε παράλληλες ταυτόχρονες καταστάσεις. Όταν εμείς είμαστε μονοπύρινοι υπολογιστές όμως, δεν μπορούμε παρά να δούμε μόνο ένα εγώ, ότι είμαστε κατελημένοι. Όταν εμείς σαν υπολογιστές, σαν εγκέφαλοι ενεργοποιηθούμε και γίνουμε 8πύρινοι, 10πύρινοι, 12πύρινοι, 16πύρινοι, τότε μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα πολλές παράλληλες όψεις του εαυτού μας για το ίδιο γεγονός. Έτσι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό για να δείτε πώς με την ενεργοποίηση του εγκεφάλου αρχίζουμε και έχουμε παράλληλες πραγματικότητες. Είναι σαν να μπαίνουμε στην κβαντική κατάστασή μας. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Ιωάννης, τα μάτια μπορούμε να κάνουμε για την κρυμμένη, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε τον μέγιστο εαυτό μας. Είναι φυσικό ότι κάθε φορά που εσύ ταυτίζεσαι μέσα σου με το ζώο, με το ποντίκι, με τον κακόμοιρο, με το παραπονιάρι, με όλα αυτά τα πράγματα που είναι το μικρό κομμάτι σου, το ελαττωμένο, θα έχεις μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πρέπει σιγά σιγά να παίξεις το ρόλο των ηρώων. Και αν δεν το έχεις, φτιάχτο. Δημιούργησε πρότυπα ηρώων μέσα σου. Δημιούργησε πρότυπα αναβάθμισης, αναβαθμισμένης συνείδησης, δημιουργού. Δες απ' έξω τα πρότυπα που σου δίνει η πραγματικότητά σου. Κοίταξε και θα δεις ότι τις περισσότερες φορές διαλέγεις να είσαι χαμηλής αυτοεκτίμησης ρόλη. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σε καλό να διαλέξεις λοιπόν, και αν δεν διαλέξεις, επειδή δεν έχεις, να βρεις αρχέτυπα δυνατών ανθρώπων, να αρχίσεις να αφηθείς, να θαυμάσεις, να διαβάσεις, να ασχοληθείς. Και σαν ένας ηθοποιός που κοιτάει το ρόλο και τον διαβάζει για να μπορεί να τον παίξει καλά, έτσι και εσύ μάθε να θαυμάζεις αυτό που θέλεις και σε κάνει να θες να φτάσεις εκεί πέρα. Διάβασε το καλά, πώς λειτουργεί, πώς συμπεριφέρεται. Μιμήσου αυτό το ρόλο που έχεις στη φαντασία σου και τον έχεις φτιάξει. Και μετά θα δεις ότι λίγο-λίγο καθώς το γιώνεις, λίγο-λίγο καθώς το γιώνεις και τον παίζεις και τον παίζεις και τον παίζεις, θα δεις ότι τον κατεβάζεις, τον γιώνεις, τον φέρνεις από τη φαντασία σου και τον κάνεις πραγματικότητα. Το μόνο που σε σταματάει θα είναι ο ρυθμός να γιώνεις τον άλλο ρόλο της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Έτσι. Γι' αυτό πάω ότι η αρχή είναι δύσκολη, γιατί μιλάει ο εθισμός, μιλάει η ρουτίνα, μιλάει η μηχανικότητα, μιλάει το κύκλος. Έτσι. Θέλω να βγείτε από τον κύκλο και να ζείτε συνειδητά κατ' επιλογή στο τώρα ποιος θέλω να είμαι. Ποιος θέλω να είμαι. Σε αυτό το τώρα. Σε αυτό το τώρα. Σε αυτό το τώρα. Ποιος ρόλος θέλω να είμαι. Είναι η κατάσταση η κβαντική που σας λέω, που μπαίνουμε σε μια κατάσταση εγρήγορσης και αλλάζουν τα πράγματα. Εκείνη την ώρα, φίλοι μου, θέλω να το καταλάβετε. Δεν θεραπεύουμε τίποτα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν θεραπεύουμε τίποτα όταν εμείς κάθε φορά διαλέγουμε ρόλο. Ποτέ δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε κάτι, έναν ρόλο. Μπορούμε να τον αλλάξουμε. Να διαλέξουμε κάτι άλλο. Όχι, φίλοι μου. Ποτέ δεν θεραπεύουμε καμία εμπειρία που έχουμε μέσα μας. Απλώς δεν ταυτιζόμαστε με αυτή. Το οτιδήποτε έχει πάρθει από το μυαλό μας, το οτιδήποτε έχει πάρθει από το μυαλό μας, έχει καταντήσει να είναι μια εντύπωση που μέσα μας έχει τυπωθεί. Αυτό που κάνουμε δεν είναι να θεραπεύσουμε, αλλά να μπορούμε να διαλέξουμε, να δημιουργήσουμε άλλες εντυπώσεις σε κάθε τώρα. Όταν εμείς περπατάμε στην παραλία και βλέπουμε πίσω τα βήματα που έχουμε αφήσει στην άμμο, αυτό δεν πάει να πει ότι θα μας δείξει ποιο δρόμο θα πάρουμε, ούτε θα χρειάζεται να σβήσουμε τα πίσω βήματα για να μπορώ να διαλέξω προς τα που θέλω να πάω. Συλλάβετε το, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που σας είπα. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν εμείς έχουμε εγρήγορση και δεν είμαστε μηχανικοί,
Και κάθε φορά έχουμε φτιάξει τη δική μας γκαρντερόμπα, τότε εμείς θα διαλέγουμε κάθε φορά ποιο ρούχο θέλουμε να βάλουμε. Έτσι δεν είναι? Αν κάποιος δίνεται ξυπόλυτος, αν κάποιος δίνεται με βρώμικα ρούχα, είναι γιατί δεν έχει καθαρά. Δημιουργήστε τη δική σας γκαρντερόμπα, δημιουργήστε τους δικούς σας ρόλους και έχετε την επιλογή στο τώρα ποιο ρόλο θέλετε να παίξετε. Μην ταυτίζεστε σε μια μηχανικότητα που σας βγάζει τους ρόλους που σας είχαν μάθει άλλοι να παίζετε. Διαλέξτε εδώ και τώρα ποιος θέλω να είμαι, ποιος θέλω να είμαι, πώς θα έπρεπε, πώς θα έπρατε ο ιδανικός εαυτός μου. Πώς θα έπρατε αυτός ο σταμάτης εγώ όταν ήθελα να ξεκινήσω, να κάνω, να λέγαμε τις δασκαλίες. Έπρεπε να κατεβάσω τον δάσκαλο, να τον λιώσω. Και έτσι έφτασε σε εκείνο το σημείο να λέω, μα τώρα πώς θα έπρατε ο δάσκαλος, τώρα πώς θα έπρατε. Και πολλές φορές έπρεπε με τον παλιό εαυτό μου, το συνηθισμένο, τον εθισμένο, τον κυκλισμένο, το αυτόν που ήταν συνήθεια σε μηχανικότητα. Αλλά μόλις είχα εγρήγορση, έλεγα εντάξει το έκανα, αλλά πώς θα έκανα αν ήμουν αυτός, πώς θα έκανα αν ήμουν αυτός ο ρόλος, πώς θα έκανα αυτός ο ρόλος. Σιγά σιγά έγινε, έτσι έγινε το λαφρύ μου. Θέλω να δοκιμάσετε, γιατί μπορείτε, γιατί τους έχετε μέσα σας, γιατί οι ρόλοι είστε εσείς, όλοι είστε εσείς οι ρόλοι, γιατί είστε ο ηθοποιός. Έτσι δεν είναι? Μόλις καταλάβετε ότι είστε ο ηθοποιός, θα δείτε πόσο άνετο είναι με ένα κουμπί, όπως παρεξηγέστε, με ένα κουμπί να επανέρχεστε στην αγάπη. Το ίδιο κουμπί είναι, αλλά το ξέρετε μόνο για την καταστροφή. Δεν το ξέρετε για τη δημιουργία. Γιατί? Γιατί ενώ έρχεται κάτι γρήγορα μέσα στο μηχανικό μυαλό σας, σας ξυπνάει ο πόνος, δεν τα αποδέχεστε, γιατί χρειάζεται ο νου σας να το συνειδητοποιήσει, να το καταλάβει, να το φτιάξει, να το εννοήσει. Γι' αυτό δημιουργεί χρόνο και το διατηρείτε μέσα σας και το κρατάτε, σας κουράζει και κουράζεται και λιώνετε. Γι' αυτό ακριβώς. Βλέπετε, ο νους πάει να κάνει τη δουλειά του, να το αναλύσει, να το καταλάβει. Βλέπετε γιατί τα κρατάμε μέσα μας. Βλέπετε γιατί δημιουργήσει το χρόνο. Γιατί ζούμε στο νου μας και ο νους μας θέλει απαντήσεις και δημιουργεί χρόνο. Δηλαδή φρενάρει. Λέμε σωάστας φρένας. Φρένα, δεν λέμε γκάζια, φρένα. Φρενάρει τη ροή ο νους. Τη φρενάρει για να τη δει αργά, να μπορεί να την κατανοήσει. Το καταλάβατε? Γι' αυτό έχουμε την δύναμη με το νου μας, αν τον ελέγχουμε και δεν μας ελέγχει, να είναι εκείνο το μοντάζ, σας είπα, που την ταινία τη φτιάχνει όπως μπορεί. Την πάει γρήγορα, αργά, πίσω, μπρος, τη σταματάει, τη γυρίζει. Είναι μεγάλο εργαλείο ο νους μας. Και από τότε που δόθηκε στην ανθρωπότητα, από τους διάφορους, θα λέγαμε, εξωγήινους και τα πειράματα, και διαφέρουμε πάρα πολύ από τα άλλα υπόλοιπα ζώα, μας έδωσαν αυτή την εξελικτική ταχύτητα. Την ταχύτητα να μπορούμε, δαμάζοντας το νου μας και ενεργοποιώντας τον εγκέφαλο, τι να κάνουμε, να εξελιχθούμε πολύ πιο γρήγορα. Θα μιλήσουμε άλλες φορές για την ιστορία, θα λέγαμε, του ανθρώπου και τους διάφορους εξωγήινους, έτσι. Προχωράμε παρακάτω. Πώς θα γίνουμε συνειδητοί στην καθημερινότητα? Θα εξασκήσεις την παρατήρηση, φίλε μου. Ποιος είναι? Νεκταρία. Λοιπόν, θα πρέπει να εξασκήσετε την παρατήρηση. Εντάξει, παρατήρηση είναι, τουλάχιστον για αρχή, αυτό που κοιτάτε να το βλέπετε. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι κοιτάνε αλλά δεν βλέπονται. Οι άνθρωποι κοιτάνε και σκέπτονται. Κοιτάνε και προβάλλουν. Κοιτάνε και κοιμούνται. Θέλω να καθίσετε για αυτό που κοιτάτε να το βλέπετε. Ξεκινήστε να παρατηρείτε τα απλά πράγματα. Παρατήρηση. 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 Και θα δείτε πόσο πολύ χαμένοι είσαστε στο μυαλό σας. Θα δείτε πόσο πολύ παρατήρηση σας λείπει. Τι? Κάθε φορά που θυμάσαι αυτό που σου λέω, γιατί σε σκέψη σου. Κάθε φορά θα δεις ότι ξυπνάς, πώς, και θα πεις πω κοιμόμουν. Τότε καταλαβαίνουμε ότι κοιμόμαστε. Μόνο όταν ξυπνάμε. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην ξυπνήσει και να το καταλαβαίνει. Αλλά τώρα με αυτό που σας είπα, με την παρατήρηση, κάθε φορά να μην είστε στις σκέψεις, αλλά να είστε στο εδώ και τώρα, θα δείτε λοιπόν πόσες φορές κοιμόσασταν. Πότε θα το δείτε? Όταν θυμάστε τα λόγια μου. Κάθε φορά που θυμάστε τα λόγια μου. Κάθε φορά που θυμάστε τα λόγια μου. Θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, άλλη μία. Λέει η Θεοδόρα Δώρα, διαχειριζόμαστε τη ζωή μας, δεν τη θεραπεύουμε. Ναι, που και αυτό θα λέγαμε στην πραγματικότητα είναι
θα λέγαμε, ή θεραπεία, θα λέγαμε, της ζωής μας, έτσι. Να μπορούμε να αλλάζουμε τους ρόλους, τους οποίους εμείς έχουμε δημιουργήσει, εμείς έχουμε δημιουργήσει και εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε κι άλλους. Λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ και σήμερα για την προσοχή σας. Έτσι, ο καθένας μπορεί να πάρει μέρος με μια κοινοποίηση. Να ξεκινήσουμε τώρα ό,τι δουλειά και να κάνετε, σε οτιδήποτε μέρος και ειδικότητα να έχετε, να μπορούμε πλέον να μιλάμε αληθινά, ελεύθερα, έτσι, να μπορούμε να μην κατακρίνουμε ορισμένα πράγματα, να είμαστε στις ψηλότερες δονήσεις μας, λάθη γίνονται από όλο τον κόσμο και εμείς έχουμε κάνει και πάντα θα γίνονται, να έχουμε το μυστικό της επαναφοράς στην αγάπη, να περιμένουμε τους άλλους στην αγάπη. Είναι σημαντικό, όπως και για τον ίδιο μας τον εαυτό, να περιμένουμε τον εαυτό μας την ώρα που δεν μπορούμε στην αγάπη. Ότι εντάξει, εκείνο το κομμάτι μέσα μας θα περιμένει τον άλλο τον εαυτό, κάνει εκείνη την ώρα που βγάζει αυτά που θέλει να βγάλει, που θέλει να ξεσπάσει, να τον περιμένουμε στην αγάπη. Να θυμόμαστε, δηλαδή με λίγα λόγια, ποιοι είμαστε. Να θυμόμαστε τον εαυτό μας. Ενθύμηση, ενθύμηση, ενθύμηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε σε 15 μέρες, έτσι. Ειρήνη σε όλους.